Η διάσπαση είναι το αποτέλεσμα. Τα αίτια είναι, κρύβονται στα τελευταία δύσκολα χρόνια που πέρασε η χώρα, όπου ετίθενται πολύ μεγάλα ερωτήματα από του πολίτε, από την πραγματικότητα, από την καθημερινότητα. Δεν λέμε ότι τα απαντήσαμε όλα τέλεια. Η ακρίβεια, ε, συνολικά, συνολικά όλα τα προβλήματα τη mm -hmm. καθημερινότητα, την Παναγία υγεία μου. Τι Λοιπόν, τώρα. Όταν, όταν λοιπόν τίθενται μεγάλα προβλήματα και κάποιοι νομίζω θα τα απαντήσουν με πορείε, με καταλήψει, με το πόσα χρόνια είναι στην αριστερά, με λαϊκισμό, η κατάληξη είναι αυτή. Αυτό εγώ θεωρώ. Πάντοτε ο κόσμο κρίνει, οι πολίτε αξιολογούν. Δηλαδή, το αν θα πετύχει όχι μία διάσπαση ένα κόμμα, αυτό δεν θα το, δεν θα το πούμε εμεί, ναι, ούτε θα, θα προβλέψουμε. Πάνε. Αλλά νομίζω ότι αυτό όλο που ζούμε είναι το αποτέλεσμα, επαναλαμβάνω, μια λογική που ξεκίνησε πολλά χρόνια πίσω, ναι. γιγαντώθηκε στα χρόνια τη κρίση. Κάποιοι έταξαν στου πάντε τα πάντα, κυβέρνησαν με την άκρα δεξιά, και όλοι αυτοί τώρα που μιλάνε, κύριε Στάθη. Ε, σωστό. Και όλοι αυτοί τώρα που μιλάνε, όλοι αυτοί τώρα που μιλάνε και του ενοχλούν πολλά πράγματα, δικαίω εγώ θα πω εν μέρη. Η ρητορική κάποιων συγκεκριμένων mm -hmm. δεν έλεγαν κάτι όλα αυτά τα χρόνια. Ούτε όταν, κυβερνούσαν, Α, σωστό. Ούτε, ούτε όταν, κυβερνούσαν, με την άκρα δεξιά, ούτε όταν κάποιο σύντροφό του τότε έλεγε ότι θα βάλω φυλακή στου πολιτικού μου ούτε όταν έκανε προγραφέ δικό σαν συναδέλφων ή δικαστών ή πολιτών και ούτε του ενοχλούσε το σκοτεινό διαδίκτυο.